Για ένα να είστε σίγουροι, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι του Διστόμου, ότι βιβλία σαν και αυτά της Κέτης Μανολοπούλου βοηθούν όχι μόνο να ξυπνήσουν οι σκύλοι που ξύπνησαν, αλλά και να γαυγίσουν και να δαγκώσουν. Σας ευχαριστώ. Όσα κι αν έχεις βάσανα, να μην το βάλεις κάτω. Σκέψου, αδερφέ, το Δίστομο εκείνο το Σαββάτο. Λέω σ' όσους τους βλέπω στενοχωρημένους που έχουν τα βάσανα της ζωής. Όταν με πήρε ο Δήμαρχος, παραξενέθηκε που αντέδρασα αστραπιά του πανέου, παρότι πνιγόταν. Δεν ήξερες όμως ότι κι εγώ είμαι από καμένα χωριά. Δηλαδή το χωριό μου κρέμεται στα Λαστιώτικα βουνά, πάνω από τα καμένα χωριά της Βιάννα. Δηλαδή τα χωριά, να πούμε και το όνομά τους, είναι Άγιος Βασίλειος, Έμπαρος, Αμυρά, Κάτω Βιάννος, Άνω Βιάννος, Κάτω Σύμνη, Συγκολόγος, Κόντρος, Ρογδιές, Μουρνιές, Μύθι, Μύρτος, χωριά λοιπόν που βλέπουν στο Λιβικό Πέλαγο, σε ένα άλλο, εσείς βλέπετε στο Κορινθιακό, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγο. Σε εμάς εκεί είχαμε αρενοκτονία. Δηλαδή η ιδιομορφία του Διστόμου που την συγκράτησα από πολύ μικρός είναι ότι εδώ σκοτώνονται γυναίκες και μωρά. Και αυτή είναι η ευφυΐα η λογοτεχνική της Κέτης, η οποία μια γυναίκα αφηγείται μέσω αφηγήσεων γυναικών. Είναι πολύ, το έβριμά της είναι καταπληκτικό. Εμείς λοιπόν είχαμε αρενοκτονία στα χωριά μας. Και βέβαια είχαμε ένα μπλέξιμο, δεν ξέρω, ο Δήμαρχος θα το θυμάει, Δήμαρχος θα το ξέρουνε, γιατί καμιά φορά και στο κίνημα και στην αντίσταση πρέπει να υπάρχουν ηθικά διλήμματα. Πότε ενεργούμε και υπό ποιες προϋποθέσεις ενεργούμε, με αποτέλεσμα ακόμα και δεκαετίες μετά να έχουμε, ας πούμε, κάποιες συγκρούσεις. Δηλαδή, η καταστροφή στα δικά μας τα χωριά προέκυψε από μια μεμονωμένη ενέργεια που θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη και λανθασμένη μιας μόνο ομάδας ανταρτών, παρά τη στεναρή αντίσταση του ΕΑΜ. Εδώ υπάρχει μια ακόμα και σήμερα εκκρεμότητα, αν φταίνει οι Εγγλέζοι ή είχαν λόγους, γιατί οι Εγγλέζοι είχαν λόγους, δεν είναι η ώρα τώρα να τα κουδιάσουμε αυτά, είχαν λόγους οι Εγγλέζοι ή μήπως ήταν η πρωτοβουλία του καπετάλη του Μανώλη του Παντουβά, εσύ Λουκά θα το ξέρεις. Το θέμα είναι πασίγνωστο θέμα, τέλος πάντων. Έχω λοιπόν βίωμα και είναι ακόμα περισσότερο όταν είδα το, διάβασα το βιβλίο με συγκίνηση της Κέτης, ήθελα να της πω ότι τέσσερα επαγγέλματα είσαι σε αυτό το βιβλίο. Το αγωγιάτη, ήταν ο παππούς μου, τη συφάντρα αγρότησας ήταν η γιαγιά μου, του τζαγκάρι, με ωραία περιγραφή του τζαγκαράκι, ήταν ο πατέρας μου, της μοδίστρας, περιγράφει τέλεια το μοδιστράτικο, της Τιάσου, λοιπόν, περιγράφει τέλεια το μοντιστράδι, ήταν η μάνα μου μοντίστρα. Και την πείραξα και λίγο που είχε όταν ήταν νέα, το αφήνει έτσι το μια αυτό σαρκασμό, ότι είχε μεγάλη μύτη. Και εγώ έχω μεγάλη μύτη, έτσι μου αρέσουν οι γυναίκες με ωραία μύτη. Λοιπόν, γυναίκες λοιπόν, και τι δεν θα έδινα σήμερα, ας πούμε, να μην είχε συμβεί αυτή η μέρα της 10ης Ιουνίου και να λέγαμε εδώ συντροφιά ή να ερχόμουν στο Δίστομο, γιατί θέλω να πω ότι και στο σχολείο το 69, μια πήγε το 69 ο Λουκάς το θυμήθηκα, όταν τέλειωσα το σχολείο, στο σχολείο στην τελευταία τάξη 6η που είχαμε τότε, με την πρωτοβουλία και άλλος μαθητή, εμείς κάναμε την εκδρομή μας από την Κρήτη στο Δίστομο και στα Καλάβρητα. Και ενδιαφέρθηκε το φρουραρχείο τότε με γιατί οι μαθητές. Ναι, γιατί πήγανε, ας πούμε, με βρήκε ο Πελάτου λίγο φιλόλογος μας, ας πούμε, γιατί πήγανε στα Καλάβρητα και στο Δίστομο. Ήρθα λοιπόν, τότε δεν υπήρχε το μνημείο αυτό το καταπληκτικό που έχετε κάνει τώρα. Λοιπόν, και τι δεν θα έδινα σήμερα να κουβεντιάζαμε και να λέγαμε για την αρχαία Άμβροσο, πολύ ωραία το έχει η Κέτη μέσα, ανάμεσα σε αυτή την κοιλάδα μεταξύ του Ελικόνα και του Πάρνασσου, κοντά στους Δελφούς, να μιλάγαμε για τα τείχη με τη Μαύρη Πέτρα, αντί, όπως η Κέτη, να διερευνεί και να διερευνούμε αν οι θιάδες της βιάστηκαν προτού σκοτωθούν. Σκοτωθούν μαζί με τον πατέρα τους.
Και βλέπετε στο βιβλίο τι ρόλο παίζει ο βιασμός. Δηλαδή λες, μα υπάρχει μεγαλύτερο κακό από το θάνατο. Οι άνθρωποι πάντα να ζητούν και κάτι χειρότερο για το θάνατο. Το να βιαστείς και να ταπεινωθείς πριν εκτελεστείς. Αυτή ωραία σκηνή στο πηγάδι. Ε? Όπου οι κοπελιές, εάν έβλεπαν τον κίνδυνο να βιαστούν, θα έπεφταν στο πηγάδι. Είναι συγκλονιστική αυτή η σκηνή. Και τι δεν θα έδινε ακόμα και τι. Το χωτάμα να πάω σε αυτό το μονοπάτι στον Όσιο Λουκάκη, θα δείτε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στο τέλος της χρονιάς αυτής, όπου συνέβησαν συγκλονιστικά πράγματα στο μακρινό παρελθόν, πριν και από το 44, γιατί έχει τον Καρισκάκη αλλά δεν έχει τον Ανδρούτσο, ορισμένοι τον θεωρούν αφιλεγόμενο. Ήθελα λοιπόν και θα έρθω σύντομα και θέλω να έγινε ο Άγιος εδώ να μεσολαβήσει. Θέλω να πάω στο μοναστήρι του Αγίου Λουκά να διερευνήσω την αρχεία. Ήθελα κι εγώ να περάσω αυτό το μονοπάτι που περνούσε ο Αγωγιάτης, ο παππούς σου, από προς τους Δελφούς προς τον Όσιο Λουκά. Το μονοπάτι που λες ότι είχε ένα βάραθρο, το ξέρω, το έχω διαβάσει αυτό, αλλά δεν το έχω δει στα πάνω να το δω. Το βάραθρο, Σάρα, τι λέτε, Σάρα. Με τις μυτερές πέτρες που λέει το διγυνό γίνονται μόβ και βιολετιές. Να δω λοιπόν τον Όσιο Λουκά αντί να επιστρέφουμε νοερά στο σπίτι του παπά Γιώργη, να βλέπουμε τον Γερμανό να μπαίνει μέσα με το αυτόματο μπροστά της σε 16 αμάχους, να γλιτώνει μόνο η παπαδιά που την έφαγε εδώ στο σκουλαρί, το παιδί να παγώνει στα χέρια της, την είχε πάει στην καρδιά, όλοι νεκροί, επέζησε η παπαδιά μια ζωή θανάτων, τη ζωή, μια ζωή φαντάσματος. Τι καλά θα ήταν λοιπόν αντί να υπήρχε 10η του Ιούνιου του 44, να επιστρέφαμε στο δίστομο, να βλέπαμε τις ξακουστές του υφάντρες, που όπως λέει οι γυναίκες του δίστομου, ενδιαφέρονταν για τα υφαντάκια, για το καλό τους το όνομα. Να τις βλέπουμε στα νυχτέρια που λιναρίζανε και γνέθανε για να ετοιμάσουν τα βρικιά τους, που αντί να πάνε στην ειδική παστάδα πήγανε στο νεκροκρέβατο και λες και τι. Η όμορφη Γεωργία είναι ένα κρανίο, δεν θα το πιστέψετε, είναι ακόμα όμορφη. Ή τι δεν θα έδινα να συναγωνιστούμε στα χρώματα, διότι λέει πως κάνανε τις φυσικές βαφές στο δίστομο, και λέει από την φλούδα του αμύγδαλου βγάζανε το μπες, βγάζετε λέτε εσείς, έτσι δεν είναι. Από το καρυδότσουφλο το σκούρο ξέρω εγώ, ή από τη λιγαριά βγάζανε το κίτρινο, ή αυτό είναι τώρα που θέλω να το διερευνήσουμε εδώ, να συζητάγαμε τέτοια ωραία πράγματα, από τους κόκκους ίσγης, της ίσγης που λέει ο Παυσανίας, βγάζανε το κόκκινο αυτό το ανοιχτό, το κρεμέζο που λέτε, που εμείς δεν τα λέμε στην Κρήτη έτσι. Και λέω τώρα εγώ, στο λεξικό αν πάτε, ξέρουμε ότι η λέξη κόκκινο βγήκε από τον κόκκο. Πες λες ότι είναι ένα έντομο, πάνω σε αυτό τη ίσγη, σε αυτό το κόκκο. Ποιε, μα εγώ ξέρω τα λεξικά, τι είναι αυτός ο θάνος. Εμείς λέμε στην Κρήτη κόκκο του πουρναριού, από το πουρνάρι αυτό λέτε. Δεν ξέρω, αλλά αυτά να συζητάγαμε αντί να βλέπουμε πάλι το κοριτσάκι αυτό τη Νίτσα να πηδάει από το παράθυρο, να του φωνάζει ο πατέρας, πού πας, μπορεί, κάτσε μέσα, πού πας. Ο κακότη. Είναι εδώ, είναι εδώ Δημήτρη. Να σώζεται στο κατόι με τους ανθρώπους, να μένει να ζει και να μεγαλώνει με τη γιαγιά. Φανταστείτε σε ένα σπίτι θανάτου. Όλα ήταν μαύρα. Είναι εδώ, ναι. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για μένα πλέον να μιλήσω. Σε φιλώ και από τα δυο μου άκουλα. Και δεν θα έχει γράψει σε βιβλίο. Ή τι δεν θα δίναμε να ξαναδούμε τις γυναίκες του διστόμου να ετοιμάζουν τα ζυμωτά όπως ωραία τα έχει η Κέτη,
και να πηγαίνουν στο φούρνο, αλλά καμιά φορά πηγαίνουν όλες μαζί, φρακάρανε και τσακωνόταν οι γυναίκες ποια θα πρωτοβάλει μέσα τα ψωμιά. Διότι ξέρουμε πολύ σωστά λέει ότι το ψωμί αν το αφήσεις και δεν το βάλεις μέσα στο φούρνο, ξυνίζει. Αντί να σκέφτομαι και να επιστρέφω νοερά τη στιγμή που ένα 15χρονο κορίτσι Ευσταθίου Γεωργακού είσαι ακόμα πολύ νέα και πολύ όμορφη. Αγκαλιασμένη με τον αδερφό της και εσύ δηλαδή είσαι η μόνη που δεν είχες κανένα στον κόσμο. Τι να σου πω αυτό. Ούτε τη γυαλιά που είχε η Νίτσα. Ή τι δεν θα έδινα να ξαναγυρίσουμε στη βρύση του διστόμου. Την περιγράφει πολύ ωραία, όλες οι βρύσες έτσι είναι και τα δικά μας. Το χωριό μας λες εφημερίδα ήταν η βρύση του διστόμου, έτσι δεν λέει. Εμάς λέγανε τη βρύση, το κουτσουνάρι που λέμε στην Κρήτη, δηλαδή έτρεχε το νερό στην πηγή, το πρακτορείο Ρόιτερ, που παζευόταν οι γυναίκες, κουτσομπολιά, τα άμαθες μπορεί, ξέρω εγώ, κλέφτει ο τάδε με την τάδε και δώστου και έτσι και λοιπά. Με τον τρελό, τον κουζουλό που λέμε στο Δήμο, όλα τα χωριά έχουν τον κουζουλό τους, το πηγάδι τους. Και τι δεν θα έρθει να λοιπόν, αντί να φαντάζομαι ένα 8χρονο παιδί να τρέχει πέρα δόθε σαν την άδικη κατάρα μέσα στους σκοτωμένους και στο τέλος να παρηγορεί τον πατέρα του και να του λέει μη σε νοιάζει μπαμπά, εγώ θα σου κάνω άλλη μαμά. Ή ένα 4χρονο παιδί να γυρίζει στο σπίτι να βλέπει τη μάνα του πεσμένη κάτω και να της λέει σήκω μάνα να μου δώσει ψωμί. Φανταστείτε στα 4 του να γνωρίσει και από θάνατο σε πρώτο πρόεδρο. Γι' αυτό είναι. Είναι συγκλονιστικό τώρα, αυτό δεν το βλέπω. Θα αλλάξω τότε ατμόσφαιρα για να τελειώσω με τις μεγάλες αντιθέσεις που οργανώνει αυτό το λογοτεχνικό μυαλό. Προσέξτε. Ας κρατήσουμε μια καλή εικόνα. Τους Γερμανούς με το όπλο που μπαίνουν στα σπίτια, κάνουν τα στραβά μάτια, δεν βλέπουν τους ανθρώπους πίσω από τις αυλόπορτες, ούτε ξέρω εγώ πίσω από τα κρεβάτια, ούτε σηκώνουν το κατόι. Πυροβολούν στον αέρα, σκοτώνουν κανένα σκύλο, τα ανακατεύουν στην αυλή για να νομίζουν οι άλλοι ότι πέρασαν από το σπίτι. Αλλά προσέξτε πώς υπονομεύει αμέσως λογοτεχνικά αυτή τη σκηνή. Και έτσι πρέπει να κάνει ο λογοτεχνός. Την ίδια στιγμή μας δείχνει μια άλλη εικόνα όπου μπαίνει στο σπίτι της θιάς ο Στάθης Π από την Αράκοβα. Έχει και το επίθετο, εγώ αποφεύγω τα επίθετα. Ο Στάθης Π και του λέει «Σταθάκο μου, τι κακό μας βρήκε». Η μητέρα μου ήταν. Και σηκώνει το όπλο και τους καθαρίζει όλους. Η λογοτέχνης πρέπει να αφήσει την αμφιβολία την ανθρώπινα, έστω να αφήσει να ευρύνει και μια αμφιβολία για αυτό το γεγονός. Ή, προσέξτε, γιατί αυτά είναι μαθήματα για όλους μας, ή τη σκηνή μάνα και κόρη θάβουνε τον νεκρό, τους νεκρούς τους, φωνάζει ένας, έρχονται οι Γερμανοί, το βάζουν στα πόδια οι ανθρώποι και όταν γυρίζουν τους έχουν πάρει τον τάφο, τα σεντόνια, τα παπούτσια. Ή, αυτά είναι τα σκληρά, δηλαδή μέσα στα δράματα και στις τραγωδίες πολλές φορές αυτά γίνονται καθρέφτες για να δούμε καμιά φορά και τα δικά μας, τα στραβά. Ο Γερμανός να γίνει καθρέφτης δικός μας. Ή, δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω τώρα αυτά, γιατί αλλιώς είναι σε ένα βιβλίο. Ή, που βλέπεις ας πούμε το πεντάρχονο γυρίζει και δεν βρίσκει τα πρικιά του σογιού της, πάει να πάρει ας πούμε
Αλλά θα σπάω ακόμα σε μεγαλύτερη αντίφαση μέσα από το βιβλίο της. Έχει το ένα γερμανό ιστορικό Βέγγεμαν, πώς το λένε το παιδί αυτό. Βέγγεμαν. Ναι. Ο οποίος λέει ότι κάνανε ψευτοέρευνα οι Γερμανοί για να βρούνε ποιοι ήταν οι στρατιώτες στις εκτελέσεις στο Δίστο. Παρότι φαγώθηκαν, δύο-τρεις πέσανε στη πιο, μάλλον η πιο αυτός ο Λοχία που λέγανε ο Λάιχερ, σκοτώθηκε. Ναι, όπως σκοτώθηκε. Με θεία δίκη τιμωρήθηκαν ορισμένοι από αυτούς. Και ήθελα να σας πω ότι κάνοντας έρευνα για ένα βιβλίο που έγραψα φέτος, κατάλαβα γιατί δεν βρίσκανε τίποτα. Μα προσέξτε να δείτε τις τραγικές αντιφάσεις. Όπως ήταν η μυστική αστυνομία του Χίτλερ, απετέλεσε τη βάση για τη δημιουργία της μεταπολεμικής BND, της μυστικής υπηρεσίας. Γιατί δεν τα ακολούθησε ο ψυχρός πόλεμος και οι δυτικοί σύμμαχοι σου λένε εντάξει τώρα ότι είναι Έλληνα, τώρα ο σκοπός είναι, ξέρω εγώ, η Σοβιετική Ένωση, ο κομμουνισμός κλπ. Βλέπετε λοιπόν τις τραγικές αντιφάσεις. Και δεν σας κρύβω όταν διάβασα τη σκέψη στο βιβλίο με το συμπλογιστικό τίτλο «Αθέριστος Λούνης» ή το «Δα όνειρο» ή το «Φαντάστηκα» μυθιστορηματικά. Λέει αυτό το παιδί ο Βάγκεμαν, πώς το λες. Ναι. Λέει ότι τέσσερις ζωντανοί έχουν απομείνει, επιζήσαντες, τέσσερις. Και σκέφτομαι ότι μέχρι να βγει το βιβλίο του μπορεί να μείνει ένας. Και για προσέξτε την τραγική αντίφαση λέω. Για φαντάσου, λέω, γιατί έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα κι αλλού. Για φαντάσου, αυτός που επέζησε και μπορεί να διασυρθεί και να φυλακιστεί, να εισαγγελέας, να συλληφθεί, έστω πάει και μεγάλη ηλικία, δεν πάει φυλακή. Να είναι ένας από αυτούς ο οποίος δεν σήκωσε το όπλο να σκοτώσει ανθρώπους ή έκανε τα στραβά μάτια στο κατόι και σώθηκε τόσους κόσμους. Αυτές είναι οι τραγικές αντιφάσεις του πολέμου, των τραγωδιών της ανθρωπότητας. Και δεν σας κρύβω και κάτι άλλο. Γιατί λέμε Γερμανοί, Γερμανοί. Δουλεύοντας τους φακέλους των Ελλήνων, των φιλελλήνων, ξένων, που έπεσαν στο 21, ακόμα και στην περιοχή Σαράγωβα, Μάχη Άμφισσας κλπ, Πέτα, Χαϊδάρι, Ακρόπολη, Χίος, Κρήτη, κοιτάξτε να δείτε την τραγική αντίφαση. Η συντριπτική πλειοψηφία Λουκά ήταν η Γερμανία. Εγώ έπεσα έξω, δεν την νόμιζα όταν Εγγλέζοι ή Σικελοί, Σαρδενοί, Ιταλοί, Γάλλοι από το στρατό του Ναπολέοντα ήταν οι Γερμανοί. Από τη Βάδη Βιτεμβέργη, από τη Βαβαρία, από το Ανόβαρο, από τα γερμανικά καντόνια της Ελβετίας. Για φανταστείτε. Δηλαδή πριν ενωθεί η Γερμανία, διότι αυτό ήταν το πρόβλημα και τότε, ενώθηκαν τα γερμανικά κρατήδια και η Γερμανία ένιωθε ασφυξία, ήθελε ζωτικό χώρο δεξιά της. Δυτικά ήταν η Γαλλία, ανατολικά η Ρωσία και προς τη θάλασσα η Αγγλία. Να πως προέκυψαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Τώρα την ξαναενώσανε, άλλα άλλη ιστορία. Κάναμε την Ευρώπη για να γλιτώσουμε από αυτό το πρόβλημα. Κάναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, να δούμε πώς θα το ξεμπλέξουμε. Δεν θα πω για την πολιτική και συναισθηματική ευθεία της σκέψης. Και ο τρόπος που τελειώνει το βιβλίο με τις αδελφοποιήσεις. Και ο τρόπος που υπενθυμίζει ότι την ίδια μέρα στη Γαλλία, στο τάδε χωριό, ο Ραντούρ, πώς το λένε, ο Ραντούρ, και στο Λίτιση, πώς το λένε αυτό, Λίτιτσε της Τσεχίας, τα ίδια. Για φανταστείτε και της Ρωσίας, και αυτού, και χάμω. Ή αυτά που για τις αποζημιώσεις τα είπε ο Λουκάς και χθες, άλλη μια φορά απάντησε η γερμανική κυβέρνηση αναξιοπρεπώς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα υπάρξει δικαίωση και σε αυτό φτάνει να. Δεν είναι ώρα να πω ότι το φτάνει να. Αλλά επιστρέφω στη λογοτέχνη Δακέτη, προσέξτε. Έχει μια υπαρξιακή αγωνία. Ρωτά, γιατί το χωριό μας. Άγνωστο λες. Γιατί στο τέλος του πολέμου. Γιατί εγκλωβίστηκε ο κόσμος στα σπίτια. Λέει ένας ανεμοστρόβολος, κακός μαντατοφόρος, δεν ήρθε εκείνο το πρωί. Το διαβάσεις. Μόλις τελειώσω το διαβάσεις αυτό. Αυτό. Α, το έχεις μέσα στα... Ναι, είναι μέσα στα περιλαμβάνω. Είναι συγκλονιστικό. Γιατί, αφού η Θεία, η Γεωργία, ναι, είχε πει το χρησμό ότι το θεριστή μήνα θα γίνει ένα μεγάλο κακό. Γιατί
Σαν άνθρωποι δεν παίρνουμε υπόψη μας τους χρησμούς και είμαστε πάντα οι δίποδες και πάμε ντουγρού στη διχάλα αδελφών Δαβλίδας κατευθείαν προς τις Θήβες. Το τυχαίο απασχολεί τη λογοτέχνα και τη Μιλονοπούλη. Η τύχη. Μην ξεχνάτε ότι στους Έλληνες η θεά τύχη έπαιρνε μια άλλη μορφή. Είναι η μοίρα. Η τρόικα μοίρα που λέω. Η τριπλή μοίρα, η τρόικα μοίρα, η κλωθό που γνέθει το νήμα της ζωής, η λάχισης που το μετρά, η άνθρωπος που το κόβει και να, στα ανθρώπινα πάντα υπακούμε τυφλά πολλές φορές στο κάλεσμα της τρόικας μοίρας. Σε όλα αυτά τα γιατί που έχει στα ποιήματά της η Κέτη δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Τη δίνει μια φωτογραφία που σε παραδέχτηκα, που την έβαλες από παιδί, με συγκλονίζει αυτή η φωτογραφία της Μαρίας Παντίσκα. Αυτή συγκλονιστική φωτογραφία όπου βλέπεις στα μάτια της το αμετάκλητο της τραγωδίας. Δεν υπάρχει παρηγορητικός λόγος, δεν μπορεί να υπάρξει. Το αμετάκλητο, ένας θρήνος που δεν καταδέχεται να κλάψει, να βγάλει δάκρυ. Και βέβαια ο ποιητής λέει, γιατί σοπαίνουν οι ποιητές, λέει ο Μπρέχτ. Καλά κάνουν και σοκώνουν και σοπαίνουν σε τέτοιες στιγμές οι ποιητές. Είναι η στιγμή που εξαρθρώνεται ο χρόνος, είναι η στιγμή που όπως λέει η Κέτη, η πομπία πετρώνει τις ζωές μας. Σας ευχαριστώ.